Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι 21 του μηνός ξεκινάει το Κοσμόπολης, 21 με 24, ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Η κύρια δράση είναι στην περιοχή της Παναγίας και τα συναυλιακά είναι κάτω στην παραλία. Σήμερα λοιπόν υποδεχόμαστε τις πρώτες αποστολές, το βράδυ φτάνουν οι δύο αποστολές της Ρωσίας και συγκεκριμένα της Μόσχας, γιατί έχουμε διπλή εκπροσώπηση της Ρωσίας, της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Και το επίσης το βράδυ έρχεται και το χορευτικό συγκρότημα από τη Χιλή. Άρα σήμερα έχουμε τριπλή υποδοχή. Επιπλέον δε όμως έχουμε και υποδοχή 15-μελούς ομάδας εκπροσώπων της Αγίας Πετρούπολης σε κυβερνητικό επίπεδο, δεδομένου ότι μην ξεχνάμε ότι θα υπογράψουμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αγία Πετρούπολη, το οποίο θα το υπογράψουμε στις 21 του μηνός στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς την ίδια μέρα είναι ως τιμόμενη χώρα η Ρωσία στο Κοσμόπολης, την ίδια μέρα θα έχουμε και τα χορευτικά δρόμενα των δύο αποστολών της Ρωσίας, όπως επίσης και στην γευσηγνωσία που θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε γεύσεις από τη Ρωσία. Και σήμερα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, υποδοχή, θα ξεκινήσετε με κάποια δραστηριότητα, θα βρεθούν όλοι μαζί να γνωριστούν? Κοιτάξτε, 5 η ώρα η αποστολή φτάνει στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 5 η ώρα φτάνει και η αποστολή της κυβερνητικής ομάδας που σας είπα προηγουμένως, επίσης όμως και τα δύο χορευτικά από Μόσχα και από Αγία Πετρούπολη. Άρα στην Καβάλα θα είναι αργά το απόγευμα. Θα υπάρχει μια πρώτη υποδοχή από εμάς στο ξενοδοχείο, θα τους αφήσουμε μετά να κάνουν το γεύμα τους, να ξεκουραστούν και από αύριο ξεκινάει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσης όσον αφορά τους εκπροσώπους της Αγίας Πετρούπολης, καθώς θέλουμε να τους δείξουμε όλη την περιοχή. Και αύριο τους έχουμε άλλο πρόγραμμα, γνωριμία μέσα στην Καβάλα. Θα τους πάμε σε όλη την περιοχή να τους δείξουμε και τους Φιλίππους φυσικά, εννοείται. Και μάλιστα θα τους επισημάνουμε και την μεγάλη διάκριση που έχουν οι Φίλιπποι από προχθές και στη συνέχεια. Και βέβαια θα τους γνωρίσουμε και τις ακρογελιές μας κτλ. Άρα κάθε μέρα τους έχουμε κανονίσει κάποιο πλούσιο πρόγραμμα προκειμένου να γνωρίσουν τις ομορφιές Καβάλας.